Μακάρι ο Σώσιος ο Αλεξανδρεύς, ώστις και πολιτικός επωνομάζεται, επειδή περισσότερο από τον Αιγύπτιον διέτρεβε στα πόλεις και συναναστρέφεται με τους ανθρώπους για τον πολλών διόρθωση νεχρημάτιση ιερεύς των λεγόμενων κελίων, μεταχειριζόμενος άκρα εγκράτειαν και υπομονήν, όθεν και έλαβαν τη χάρη θαυμάτων παρά Θεού. Ούτως ο Όσιος επήγε ποτέ εις τον Μέγαν Αντώνιο και ειδών εκεί βαΐα ωραία ζήτησε από τον Άγιο να του δώσει μερικά. Ο δε θείος Αντώνιος του είπε, είναι γεγραμμένον εις τη Θεία Γραφή, ότι να μην επιθυμείς κανέν πράγμα του πλησίον σου. Και ευθύσως είπε το λόγον, όλα εκείνα τα βάια κατεκάησαν όσα αποπήραν. Βλέπουν ταύτα ο Μέγας Αντώνιος, είπε προς αυτόν, ιδού επανεπαύτη το πνεύμα το Άγιον επί σέ και θέλεις να γίνει κληρονόμον στον αγώνα σου. Μετά ταύτα απήντησεν αυτόν ο διάβολος, ώστις ειδών αυτόν πολύ κουρασμένον του λέγει, ιδού όπου έλαβες τη χάρη του Αντωνίου, γιατί δεν μεταχειρίζεσαι το άξιωμά σου να ζητήσει με θάρρος από το Θεό να σου στείλει φαγητών και ποτών και να σου δώσει δύναμη και οδηπορία. Ο δε Άγιος του είπε, είσαι με δύναμη και δόξα είναι αυτός ο Κύριος. Εσύ όμως δεν έχεις καμία εξουσία να πειράζεις τους δούλους του Θεού. Φέρον δε πάλι φαντασία στον όσιο νομιαρός, έδειξε μία κάμιλον φορτωμένη, πολλά χρειαζόμενα και ως να είχε χαθεί έφερε το εδώ και εκεί εις την έρημο. Ευθύς δε ως είδε τον Όσιον επήγε και γονάτισε έμπροσθέν του. Ο δε Όσιος εδόθη εις προσευχήν και η κάμιλος πάραυτα κατεποντίστη εις την γην. Άλλοτε του ενεθύμισεν η όρεξη στα φύλλα νοπά, εκείνη δε την ώρα έτυχε να του στείλει αδελφός της ωραία στα φύλλα και για να βασανίσει την όρεξη ευθύς τα έστειλε εις άλλων αδελφών, ως της ήτο κλινήρης και επεθύμει στα φύλλα, ο οποίος αφού τα είδεν εχάρη μεν κατά πολλά, όμως χωρίς να απλώσει τελείως εις αυτά, είπε και τα έστειλαν ευθύς εις άλλων λέγον, τάχα δεν τα ωρεγόδιεται αυτός. Εκείνος πάλι ο αδελφός ως τα έλαβε, παρόλον ότι ήτο ειστερημένος από οπορικά, τα έστειλε εις άλλων αδελφών. Επειδή λοιπόν εκείνα τα σταφύλια έτυχον εις πολλούς αδελφούς απεσταλμένα και ουδείς τα εμεταχειρίστη, τέλος ο ύστερος όσοι τα εδέχτη τα έστειλε πάλι εις τον Άγιον Μακάριον, ο οποίος γνωρίσει στα σταφύλια δόξα στο Θεό για την τόση εγκράτεια των αδελφών. Δια τούτε μήτε αυτός δεν εγεύθη από αυτά δια τελείαν πληγήν του δαίμονος. Όθεν η άσκηση του θαυμασίου τούτου ή το μετώνων μεγάλων, επειδή ή τι κατόρθωμα αίκουεν εις κανένα μεγάλο αγωνιστή, ελάμβανε ζήλων αγαθών εις την ψυχή του και κατά μίμηση εκείνου έκαμνε και αυτός το ίδιο κατόρθωμα. Ακούσας δε ότι οι μοναχοί ευρισκόμενοι στα τάβενα, δια τούτο και ταβενισιώτες ονομαζόμενοι, όλη τη μεγάλη σαρακοστή δεν έτρωγον φαγητών ψημένων δια του πυρός, τους εμιμήθηκε αυτός και τα επτά έπτη δεν έφαγε φαγητών μαγειρευμένων, εκτός λαχάνων ομών και οσπρίων βρεχτών. Άλλη φορά ήκουσεν ότι άλλος της όσιος έτρωγε μόνο μία λίτρα άρτου. Όθεν εβίασε και αυτός τον εαυτό του και έτρωγε εις τρία έτη 4 με 5 ουγγές. Ομοίως έπινε και ο λίγον είδωρ και ήτο ανάλογον εις τόσο ο λίγων άρτων τον οποίον έτρωγε. Για να μείνει κάτε δε από τις επιθυμίες να φάγει περισσότερον, έβαλε τεμάχη άρτου εις έναν αγκαίον στενόν, όσον να χωρεί μόνον τα χέρια του και από εκεί έβγαζε το όσον έπαιρνε η φούχτα του. Έλεγε δε ούτως ο θείος Μακάριος, χαργεντιζόμενος ότι πολλάκις με ινάγκασεν ο κακός τελώνης ή την πίνη της κοιλίας και έβαλα εις το αγκαίον το στόμα του αγκίου το χέρι και έπαιρνα πολλά τεμάχια άρτου, όμως με το να είναι τόσο στενόν το στόμιο του αγκίου δεν εχώρη να βγάλω περισσότερον παρά μόνον όσον ήθελε πάρει η φούχτα. Εις τη αυτήν τη διαγωγή έκαμε τρία έτη. Ακούσα ούτως ο θείος Μακάριος για τους ταβενισιώτας ότι έχουν η πολιτεία ανυψηλήν εις τους αγώνας της ασκήσεως, αμίμητη αξίλθεν σχήμα εργά του ανθρώπου κοσμικού και περιπάτη ημέρας 15 την ημέρα την έρημον και ήρθεν στην Θηβαΐδα
Εκεί δε ήρθε στο μοναστήρι των Ταβενισιωτών και ζει την αηδή των Μέγα Παχώμιων, ο οποίος είναι ο προεστός τούτου του μοναστηρίου, έχουν χάρη Θεού και πνεύμα προφητείας. Όμως τότε οικονομικός δεν του αποκάλυψε ο Θεός δια των Όσιων Μακάριων. Ειδών δε το Μέγα Παχώμιον του λέγει ο Όσιος Μακάριος. Δε ο μέσου πάτερ, δε, δέξε με εις την πείμνη σου να γίνω κι εγώ μοναχός. Συ τώρα όμως εγύρα σας, του είπε ο Άγιος Παχώμιος, συμπορείς να υποφέρεις άσκηση, εδώ είναι αδελφοί από νεότητο συνηθισμένοι και υπομένουν τους κόπους της ασκήσεως. Συ όμως εγύρασες και είσαι ασυνήθιστος και μη υποφέρουν τους κόπους της μοναχητικής πολιτείας, φεύγεις και μας κακολογείς. Ταύτα είπε ο Όσιος Παχώμιος, όμως τον εδέχτη δια λίγας ημέρας, όταν δε παρέλθουν 7 έτη, έρχεται πάλι ο Μακάριος και λέγει στον Παχώμιο, δέξε με αβά, και αν δεν νηστεύω, δεν κοπιάζω και ίσα με τους αδελφούς, δίωξέ με από το μοναστήριο. Με τούτον το λόγο Όσιος Παχώμιος κατέπισε τους αδελφούς και εδέχτησαν τον Μακάριον, ήσαν δε πατέρες 1400. Παρελθόντος δε ο λίγου χρόνου ήρθαν οι μεγάλοι 400. Ειδών δε ότι άλλοι μεν από αυτούς έτρωγον το εσπέρας εκάστης ημέρας, άλλοι δε εις 2 ημέρας, άλλοι δε εις 3 και άλλοι εις 5, άλλοι δε όλη τη νύχτα ιστάμενοι εις την προσευχή, την δε ημέρα εργαζόμενοι ταύτα λέγον βλέπον ο Όσιος, εστάθη όρθιος ο μεγαλόψυχος εις μία γωνία, μία σκέλας και βρέξα σφινίκια εδούλευεν έως ούτε τελείωσεν όλη τη 400 με άκραν σιωπή και έφτασε το Πάσχα. Εις τας ημέρας δε αυτάς δεν έκλεινε γόνι, δεν εκάθισεν, δεν επλάγιασεν εις κλίνη, δεν έφαγε τελείως σάρτον, ούτε έπιεν είδωρ εκτός από φύλακα κραμβολαχάνου, αλλά και αυτά τα έτρωγεν εις μόνη την Κυριακή, τόσον ολίγων όσον μόνο για να φανεί εις τους άλλους ότι τρώγει. Βλέποντες οι αδελφοί της μονής τόσην υπεράνθρωπον άσκηση εις των Μακάριων, εγώγησαν κατά του ηγουμένου λέγοντες, πόθεν μας έφερες άνθρωπον άσαρκον και γινόμεθα εμείς παίγνιον έμπροσθέν του. Λοιπόν, ή τον εκβάλλεις έξω ή όλοι αναχωρούμε του μοναστηρίου. Ταύτα ακούσας ο Παχώμιος και εξετάσας έμαθε εκ των αδελφών την πελητεία του Μακάριου, όθεν ποιήσας προσευχήν να του αποκαλύψει ο Κύριος ποιος είναι, οίκουσεν ο Κύριος τη δέηση του δούλου αυτού και του εφανέρωσε ότι αυτός είναι ο Μακάριος ο Αλεξανδρεύς. Τότε ο Παχώμιος έλαβε εκ της χειρός των Όσιων και τον έφερε στο Άγιο Βήμα της Καθολικής Εκκλησίας, ποιήσαντες δε εν Χριστώ αποσπασμόν του λέγει, ελθέ πάτερ, το σύ είσαι ο Μακάριος και δε με το εφανέρωσες, εγώ προ πολλού καιρού ακούοντας αρετά σου επεθύμωνα σε είδω. Μεγάλην χάρη γνωρίζω, αδελφέ, εις την αγιοσύνη σου, διότι εδίδαξες τα τέκνα μου με το έργο σου να μην γενοδοξούν ότι κάνουν μεγάλη άσκηση. Τώρα όμως σε παρακαλώ, είπα για αδελφέ εις το κελίον σου και εύχου υπερημών, αρκετά μας διόρθωσας. Με την παράκληση λοιπόν του Αγίου και των αδελφών αναχώρησε ο Μακάριος. Άλλοτε πάλι δεν εισήλθεν ο Όσιος υποκάτω εις στέγην κελίου επί 20 ολόκληρα ημερόνυχτα, μόνο για να νικήσει τον ύπνο. Όθεν δεν εκοιμήθη τελείως κατά αυτό το διάστημα, αλλά την μένη μέρα εκαίετο από το κάμπον του ηλίου, την δε νύχτα επάγωνεν από την ψυχρότητα. Εις τους ερήμους εκείνους επικρατεί καταμένη την ημέρα αφόρητος καύσουν, κατά δε τη νύχτα δρυμήτα των ψύχους. Και έλεγε ότι αν δεν εισερχόμουν υποκάτω της στέγην και να κοιμηθώ, αφού παρήλθανε 20 ημέρε ήθελον γίνει φρενόληπτος. Όθεν όσον το κατεμέ ενίκησα τον ύπνο και όσον πάλι ζήτη η φύση το απέδωκα. Ούτως εφιλονίκησε και ηγονίστη ποτέ να μην χωρίσει το νου αυτού από τον Θεό επί 5 ημέρας και κλείσα στην κέλα του και έξωθεν την αυλή για να μην δώσει ουδενή ουδεμία απόκριση. Εστάθη όρθιος αρχίζουν από τη Δευτέρα της εβδομάδος ημέρα και λέγον ο αιρός ταύτα. Πρόσεχε τα υψηλά και λείπει τελείως τα επίγεια χαμηλά. Έχεις εις τον ουρανό αγγέλους, αρχαγγέλους, τα χεροβήμ, τα σεραφείμ, πάσα στας δυνάμεις των ουρανών. Έχεις το άκρον εφετών, το άκρον επιθυμητών, αυτόν τον ύψιστο των απάντων θεών. Αφού δε επαρήλθουν 2 ημέρε το σούτον, εξηρέθησε τον διάβολο, ώστε εκείνος έβαλε πυρ και κατέκαυσε το ψαθείον επί του οποίου ίστατο όσιος. Ομοίως έκαυσε και ό,τι άλλο είχε στο κελίο του, ήθελε δε να καύσει και τον Άγιον, αλλά βλέπουν όσοι ότι τον εκύκλωσε η φλόξη, φοβήθη κατά πολύ και ότι ούτω τρόπος έπαυσε ο λογισμός του από την θαυμασία εκείνη θεωρία. Έλεγε δε ο Άγιος ότι όσε νόμιζε τούτο ή το οικονομία Θεού για να μην υπερηφανευτεί, μία φορά νινόχλησε ο λογισμός των όσιων για να υπάγει στη Ρώμη ή να ωφεληθεί
εκ των εκεί ευρισκομένων και προς θεραπείαν ασθενών. Επειδή έλαβε χάρη παρακυρίου να θεραπεύει πάσαν θεραπείαν και να διώκει δαιμόνια από τους ανθρώπους, αυτός δε πεσόν κατά γης εξύπλωσε τους πόδας του και έλεγε «Σύρατέ με, σεις δαίμονες, διότι είμαι εκουσίως με τους πόδας μου εις άλλο μέρος, δεν υπάβω». Επειδή δε πάλι νοχλείτο από το λογισμό, εφορτώνετο εις το νόμο του Κοφίνιον πλήρες άμμου και μετέβαινε αφενός ημίου εις το έτερον και του το τρόπος ενίκησε τον ενοχλούντα λογισμό, χάρητη του Χριστού. Μία φορά η νοχλή Θεώσιος από τον δαίμονα της πορνείας όθεν επήγαινε στην Πανέρημα και εμβήκε εις ένα βαλτώδη τόπο και εκεί έμεινε δε μήνας έξ και τόσον πολλά καταπλήγωσαν το σώμα του οι εκεί ευρισκόμενοι μεγαλότατοι κόνοπες ως φύγης ώστε γέμισαν από πρίσματα και εξογκώματα όλα τα μέλη του σώματός του. Όθεν τότε μετά 6 μήνες επέστρεψε στο κελίνο του από άλλο τι δεν εγνωρίζεται ότι είναι ο Μακάριος ή μη από μόνη τη φωνή διότι λιώθη όλον του το πρόσωπο και το σώμα και παρομοίαζε με τους λεπρούς. Έσκαπτε δε ποτέ ο Όσιος εν πηγάδιο και εκεί τον εδάκωσαν με τα σχήρας του εις τα σχήρας του μία ασπής της οποίας το δείγμα είναι θανατηφόρο. Δε όσοι συλλαβών αυτήν με τα δύο τους χείρις από τα χείλη και τα σιαγώνας έσχιζε αυτήν λέγον επειδή ο Θεός δεν σε έστειλε πώς ετόλμησας να με δαγκώσεις. Άλλη πάλι φορά εκάθεται ο Όσιος στην αυλή και ελάλη στους παρεστώτας αδελφούς τα προσωφέλιαν. Τότε έρχεται μία λύκαινα η οποία φέρουσα μαζί της το μικρό της, το οποίο ήταν τυφλόν το έριψε έμπροστα στους πόδας αυτού. Ο δε Όσιος πτήσε στους οφθαλμούς τους τυφλούς του ζώου έκαμε να αυτού να αναβλέψει. Δε λύκαινα λαβούσα το γέννημά της ανεχώρησε και το πρωί με τα σπουδής έφερε στον Όσιον μέγα δέρμα ενός προβάτου. Ο δε Άγιος είπε προς αυτήν. Εγώ τα σεξαδικίας πράγματα δεν δέχομαι. Τότε λύκει να κλείνασα την κεφαλή, εξήλθε έξω της αυλής. Μεταξύ δε των άλλων θαυμάτων, επίησε και ταύτα Όσιος. Προσήλθε ποτέ εις αυτόν ιερά ευστήσεις από τη χώρα, ως της είχε την κεφαλή όλη φαγωμένη από καρκίνο. Και τόσο νεφαγούθη ώστε φαίνεται μόνο το κόκαλο της κορυφής χωρίς δέρμα. Για να τον ιατρεύσει όμως ο Όσιος δεν ήθελε να τον δεχτεί τελείως ή μη αφού πρώτον υποσχέθη ότι θέλει παραιτηθεί αμέσως από την Θεία Λειτουργία των Αχράντων Μυστηρίων διότι ήμαρτα και πορνεύσας αλειτουργήσαν. Όθεν δια τούτο του ήλθεν αυτή η φοβερά παίδευση. Ο δε ιερεύς υπεσχέθη να απέχει από τη Θεία Λειτουργία και τον εδέχτη ο Μακάριος λέγον. Πιστεύεις ότι είναι Θεός τον οποίο δεν λανθάνει κανένα πράγμα ούτε φανερών ούτε κρυπτών, αποκρύφθη ο ιερεύς το ναι, με τα κατανήξεως. Έπειτα του είπε ο Όσιος, μήπως και η δυνήτης να εμπέξει τον Θεό, ο δε αποκρύφθη. Όχι κύριο μου. Και τρίτον του είπε ότι αν γνωρίζεις την αμαρτία σου για την οποία παιδεύεσαι υπό του Θεού, φρόντισε να διορθωθείς. Όθεν εξομολογηθείς, υπεσχέθη να φυλάξει την περίτηση της ιεροσύνης. Ο δε Άγιος έβαλε τα σχήρα στην κεφαλή του ασθενούς ιερέως και ευθύς, έπαυσαν λοιπόν, ήρχισε να δένει το δέρμα και εις ολίγας ημέρας εφύτρωσαν και οι τρίχες και οι γίνανε εξ ολοκλήρου δοξάζουν το Θεό και ευχαριστούν τον Όσιο. Αλλά και μία ευγενή παρθένων παράλυτων ή της ήλθε εις αυτόν από τις Θεσσαλονίκες, επίσης εν υγειά ο Άγιος αλήφων αυτήν έλεον Άγιον και από ευχαρίστηση της ιατριάς της έστειλε εις τον Άγιο πλήθος καρπών γεννήματος και εν πεδίον το οποίο ήταν πρισμένο και εξέβαλε είδωρ από τα αισθητήρια εθεράπευσε ο Άγιος αλήφων με Άγιον έλεον και ραντίζον αυτό με αγίασμα. Όθεν εξήλθε ο δαίμον και το παρέδωκε στον πατέρα του υγείας παραγγείλας να μην φάγει κρέας ούτε να πει ίνων επί 40 ημέρας. Τόσο δε πλήθος δαιμονιζομένων ιάτρευσε ο Άγιος ούτως ώστε σχεδόν δεν είχε αριθμό και ούτως δε ο Αλεξανδρέας ο Μακάριος είδε το διάβολο καθώς τον είδε δηλαδή ο προρυθής Αιγύπτιος και ευάσταζε τα είδη και εργαλεία με τα οποία επλανούσε τους μοναχούς. Εφανέρωνε δε ταύτα ο μυαρός ανενιγματοδός με ένα τρυπημένο φόρεμα όπου εφόρει και με την ακολοκύνθια τα οποία εσήκωνε.
ούτως όσιος περιπατήσας έναν καιρό μακρινήν οδόν δια να υπάγει στο κυποτάφιον του Ιαννή και η αμβρή των μάγων ή την εσύσαν εν καιρό του Φαραώ δια να ιστορήσει και τον τόπον και να βιάσει το πλήθος των δαιμόνων ή την εσκατόκουν εκεί να ομιλήσουν και χωρίς να θέλουν να μην γνωρίζουν την οδό έβαλε σημεία τα αστροθέσια καθώς οι ναύτε βάλουν σημεία άστρατινά και ταξί και ταξιδεύουν και ούτω διεπέρασαν όλην εκείνη την έρημο. Λαβών δε ένα δερμάτι καλάμια έστεινε εις κάθε μίλιον ένα καλάμι διασημείων να ευρίσκει η επιστροφήν την οδόν. Περιπατήσας λοιπόν εν τη έρημο ημέρας εννέα επλησίασαν εις το κυποτάφιον. Κυποταφείων. Εφτάσασα δε η νύξ, η κοιμήθη εκεί πλησίων. Ο δε Σατανάς φθονήσα των ερχομών του Αγίου, επήρεν όλα τα καλάμια τα οποία έβαλε διασημεία ο Μακάριος να κάνουν ένα δεματάκι, τα έθεσε πλησίων της κεφαλής του, όπου εκοιμάτω και ανεχώρησε. Ξυπνήσας δε όσιους έβρε τα ίδια τα καλάμια τα οποία έβαλαν στην οδό διασημεία. Γνωρίσας όμως την πονηρία του Σατανά δεν εταράχθη. Τούτο δε ίσως σε συγχωρήθη παρά Θεού, για να μην έχει την ελπίδα του εις την από τα καλά μια οδηγία αλλά εις τον Θεόν. Καθώς λοιπόν εμβήκε εις το κυποτάφιον ευγήκαν περί τους εβδομήκοντα δαίμονες οι οποίοι έκαναν διάφορα σχήματα, άλλοι εφώναζαν, άλλοι επιδούσαν και άλλοι έτριζαν τους οδόντας με πολύ θυμόν εναντίον του και άλλοι ως κόρακες πτερωτοί και εκτυπούσαν εις το πρόσωπο και του έλεγαν «Τι θέλεις εδώ μακάρι επειρασμέ των καλογύρων, μήπως εμείς επήγαμε να και ενοχλήσαμε την από τους μοναχούς, φτάνει ότι μας επήρε σε εκείνη την έρημο, είτε εσύ ήταν κατοικία η δική μας και όλους τους ειδικούς μας από εκεί εδίωξες. Δεν έχουμε σχέση με σε τι καταπατείς εδώ τους τόπους μας. Είσαι αναχωρητής, κάθου εις την έρημο, αυτός ο τόπος είναι δια εμάς, εσύ δεν μπορείς να κατοικήσεις εδώ, ποτέ τι ζητείς εις τούτο το κυποταφείον, εις το οποίον αφότου έγινε έως σήμερα ζωντανός άνθρωπος δεν εμβήκεν. Αυτά και άλλα περισσότερα κραυγαζόντων των δαιμόνων με μεγάλη ταραχή λέγει όσιος Μακάριος. Θέλω να έμβω μόνο να ειδώ και πάλι να αναχωρώ. Απεκρίθησαν οι δαίμονες. Αυτό θέλουμε και εμείς και να μας υποσχεθείς στη συνείδησή σου. Υποσχεθείς δε ο Μακάριος έγιναν άφαντοι οι δαίμονες. Όταν εμβαίνει ο Άγιος σε εκείνη τη θαυμαστή αμφιτεία των δέντρων, τον υπήτησε ο διάβολος με γυμνό ξύφος. Ο δε Άγιος Μακάριος του είπε: «Συ έρχεσαι εναντίον μου με γυμνό ξύφος, και εγώ έρχομαι εναντίον σου εν ονόματι Κυρίου Σαβαώθ και εν παρατάξει Θεού Ισραήλ». Εισελθόν τότε ο Άγιος Μακάριος στο κυποταφείον, είδεν πάντα τα εκεί ευρισκόμενα. Είδε φρέαρ, εις το οποίο νήτο κάδος εκ χαλκού κρεμασμένος με σιδηράν άλυσον, ήτης εκ της πολυκαιρίας, ήτιο του διαβευρωμένη. Ερώδιε και τα άλλα δέντρα είχαν ξεραθεί από τη θερμότητα του ηλίου. Εκεί είδεν αφιερώματα πολλά από καθαρών χρυσίων. Αφού δεν τα ιστόρισεν όλα, επέστρεψε στο κελίο του. Περιπατήσας 20 ημέρας όμως από την έλλειψη τροφής εγένετος νεκρός, διότι ό,τι τροφάς είχεν τα σε τελείωσεν. Εφάνει δε εις αυτόν μία κόρη με καθαρόν και λευκότατο φόρεμα, η οποία εκράτη ποτήριον με ίδρο ψυχρότανο. Πλην έμεινε μακρόθεν έως ένα στάδιο τούτου, τούτο δε εγίνετο επί τρεις ημέρας. Βλέπον δε αυτήν όσιος Μακάριος προσκαλούσαν αυτόν επεριπάτη να την φτάσει για να πει, αλλά δεν ειδηνήθηκε μόνο με την ελπίδα που είχε να πει, παρήλθωνε τρεις ημέρες. Τότε δε εφάνισαν πλήθος πολύ βουβάλων, εκ των οποίων εξέκοψε μία βουβάλα με το μοσχάρι της και ήρθαν απέναντι του Οσίου. Είχε δε αυτή γάλα πολύ στους μαστούς της. Ήκουσε δε και τη φωνή να άνωθεν ή της του έλεγε «Μακάριε, ήπαγε εις την βουβάλαν και θύλασον». Ο δε όσιος υπακούσα σε πήγε και θυλάσσας εξ αυτής, ανέλαβε δύναμη, δεικνύον δε ο Κύριος τελείαν και δαιμονίαν στον δούλο του και ακολούθησαν εκείνη τον ακολούθησε εκείνη η βουβάλα έως ότου επήγε στο κελίο του και το θαυμασιότερο ότι εις μεν τον όσιον έδιδε τον μαστός της, εις δε το ειδικό της μοσχάρι δεν τον έδιδε. Ούτως ο Όσιος Μακάριος είχε διάφορα κελία. Ένα είχε εις την Σκήτη, εις την Βαθιτά την έρημο, δεύτερο εις την Λίβαν, τρίτον εις τα λεγόμενα κελία και τρίτον εις το όρος της Νητρίας.
και μεν τα δύο εξ αυτών ήσαν χωρίς θύρα, εις τα οποία εκάθητο σκοτεινά εις την τεσσαρακοστή. Το άλλο ήτο στενόταν τον τόσο, ώστε δεν μπορούσε να απλώσει τους πόδας του. Το δε τέταρτον ήτο πλατύτερο, εις το οποίο η δύνατο ώστις ήθελε να τον συναντήσει. Ή το δε κατά το ανάστημα του σώματος ο λίγων κυπτός, έχων σώμα μικρών και κολοβών. Είχε ο λίγα στρίχα στα χείλη και εις το άκρο του πόγονος, επειδή δεν για την υπερβολή των ασχητικών του κόμπων, ουδέ τρίχες εφύτρωσαν εις αυτόν. Εις τούτον το Μεγαμακάριο λέγει ο Ηρακλήδης, ο συγγραφέας του βίου του, μίαν ημέραν ανέφερα λέγον, «Ευρίσκομαι αβάης μεγάλην αμέλεια και με συχίζουν οι λογισμοί και μου λέγουσι, «Συ εδώ δεν κατορθώνεις κανέναν καλόν, τι κάθεσαι, φεύγει από τούτον τον τόπο». Τότε λέγει μειώσεις μακάριος, «Όταν σου έρχονται οι τιούτοι λογισμοί, να αναχωρήσεις λέγε προς αυτούς, ότι εγώ δια το Χριστό μου μένω και φυλάτω τους τοίχους τούτους. Διηγήθη δε και τούτο ο Μέγας Μακάριος, όταν ποτέ ελειτουργούν, προσήλθε για να μεταλάβει ο Αβάς Μάρκος, άγγελος δε Κυρίου του έδιδε την Αγία Κοινωνία και εγώ έβλεπον μόνο την αστράγαλο της χειρός εκείνου, ώστις τον εκκοινωνούσε. Με τη αυτή λοιπόν πολιτεία και θαύματα διαλάμψας και ούτως ο Θείος Μακάριος ανεπαύτη εν ειρήνη. Με τούτους τους δύο μακαρίους συνταξιδεύοντες ποτέ για να διέλθουν των ποταμών ήλων άρχοντες κάποιοι του βασιλέως, ενδοξότατοι εθαύμαζουν την ευτέλεια και την δοχεία του. Όθεν και εις από αυτούς είπε, μακάρι είστε εσείς, είτε να σε μπέζετε τον κόσμο. Ο δέος εις μακάρις ο Αλεξανδρεύς απεκρίθη προς αυτόν. Εμείς μεν ενεπέξαμεν τον κόσμο, ο δε κόσμος σε μπέζει. Εμπέζει σας, πλην ήξευρε καλά ότι και εμείς μακάρι ονομαζόμαθε, καθώς σύ και χωρίς να θέλεις μας ονόμασες. Ταύτα δε υπόντος του Αγίου κατενήχθη ο άρχον του και καταφρονούσας τα λαμπρά του βίου πράγματο, απετάξετο τα εαυτού υπάρχοντα και έγινε μοναχός.